Η μεταπολίτευση σήμαινε θεμελιώδη μεταβολή των συνθηκών για την ελληνική αριστερά. Ο Καραμανλής, αντιλαμβανόμενος ότι ο πολιτικός πλουραλισμός και η εγκαθίδρυση ενός γνήσιου δημοκρατικού καθεστώτος ήταν ασύμβατα με τη διατήρηση του ΚΚΕ εκτός νόμου, προχώρησε στην νομιμοποίηση του κόμματος πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974. Ήδη όμως από το 1968 είχε σημειωθεί η διάσπαση του ΚΚΕ με την φιλοσοβιετική πτέρυγα να διατηρεί τον τίτλο και την αντίθετη, η οποία εξελίχθηκε σε ευρωκομμουνιστική, να λαμβάνει τον τίτλο ΚΚΕ εσωτερικού. Επρόκειτο για μια διαμάχη που σοβούσε από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μεταξύ των Ελλήνων κομμουνιστών του εσωτερικού, που απέβλεπαν σε μια πολιτική στρατηγική προσαρμοσμένη περισσότερο στην εμπειρία της εσωτερικής πολιτικής εξέλιξης και ευνούσαν ως οργανωτικό πλαίσιο αυτό της ΕΔΑ και της εξόρυς της κομμουνιστικής ηγεσίας, η οποία προσπαθούσε να διατηρήσει σφιχτό έλεγχο της πολιτικής του κόμματος και ανησυχούσε για το ενδεχόμενο αυτονόμησης της ΕΔΑ και απορρόφησης από αυτήν του ΚΚΕ. Σταδιακά μόνο το ΚΚΕ εσωτερικού θα αποστασιοποιεί το από το σοβιετικό μοντέλο και θα στρεφόταν προς την υιοθέτηση του πλουραλισμού και των πολιτικών ελευθεριών και θα εξελισσόταν στην ελληνική εκδοχή του ευρωκομμουνισμού που εκπροσωπούσαν σε διεθνές επίπεδο οι Ιταλοί κομμουνιστές. Στον αγώνα για την επικράτηση στον κομμουνιστικό χώρο νικητής ήταν το ΚΚΕ. Όπως έχει επισημανθεί, η φιλοσοβιετική πτέρυγα διέθετε οικονομικά μέσα ασύγκριτα σε σχέση με το ΚΚΕ εσωτερικού. Κάτσε βρε Αντρέα. Καθώς είχε την υποστήριξη της Μόσχας.